on the front foot. And had a long... He got his shot away. McNeil's corner. Me up. And he... And here's McNeil. And there's Vokes! Without quite the same return. Westwood. And Vokes! A brilliant strike. Barnes shifted on for Westwood. And shifted on here for Dwight McNeil! Oh. Camera with the back header. Goalkeeper palmed it away. And Fortunis Podence! From Podence. What a cruel game this is. Just picks the right pass. A little chop inside. Kills it. Burnley's journey. Taylor's ball. Vokes is up off the line. Deserve that, Burnley. And we're sure the Sam Vokes at the far post will win the first half. Ο Βίνισιτς έχει βάλει τη γραμμή που πρέπει να σταθούν οι παίκτες. Οι Άγγλοι κάνουν το κεφαλιού τους. Κώστας Φορτούνης στο 19. Πέρασε η μπάλα, γκολ! 1-0 Ολυμπιακός στο 19 με τον Κώστα Φορτούνη. Καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού που σηκώνει στο πόδι. Καμαρά κλέβει την μπάλα αρχικά. Και στη συνέχεια καταλογίζει πέναλτι ο Βίνσιτς σε αυτή την επαφή του Καμαρά με τον αντίπαλό του, τον Γουντ, επειδή είναι πίσω από τον Άγγλο ο Καμαρά, αλλά πέναλτι ήταν και το προηγούμενο που δεν έδωσε ο Βίνσιτς. Ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι, ο Γουντ, απέναντι στο Γιαννιώτη. Εκτελεί ο Γουτ 1-1. Δύο εντελώς διαφορετικές αποφάσεις του Σλοβαίνου μέσα σε 3 λεπτά. Αρνείται πέναλτι στον Ολυμπιακό. Δίνει πέναλτι στην Μπέρνλι. Το μάτς πάει στο 1-1. Στατική φάση για τον Ολυμπιακό. Εκτελεστής ο Φορτούνης. Καλοχτυπημένο Μπουχαλάκης! 2-1! Γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πάλι από στατική φάση ο Ολυμπιακός. Απευθείας εκτέλεση του Φορτούνη στο πρώτο ημίχρονο. Και στο 60 ο Φορτούνης είναι απέναντι στον Χίτον. Άνοιξε το σκορ στο 19, εκτέλεσε το φάουλ και τον γκολ του Μπουχαλάκη στο 49. Και τώρα στο 60 ο Φορτούνης στην εκτέλεση του πέναλτι στα δίχτυα. 3-1 Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση μίας ώρας στο μάτς. Εκπληκτικό. Και στο 60 ο Φορτούνης είναι απέναντι στον Χίτον. Άνοιξε το σκορ στο 19, εκτέλεσε το φάουλ και τον γκολ του Μπουχαλάκη στο 49. Και τώρα στο 60 ο Φορτούνης στην εκτέλεση του πέναλτι στα δίχτυα. 3-1 Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση μίας ώρας στο μάτς. Εκπληκτικό.